Κόμμα ή εγκληματική οργάνωση? Είναι το πρώτο ερώτημα που θέτει και ο Δημήτρης Ψαράς στην ανάλυση του, σε αυτήν την τελευταία ανάλυση του για τη Χρυσή Αυγή. Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ απολύτως, Δημήτρη, με τη διατύπωση αυτή εν είδη διάζευξης του συγκεκριμένου ερωτήματος. Με άλλα λόγια, στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, είτε πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα, είτε έχουμε να κάνουμε με μία εγκληματική οργάνωση. Και τα δύο μαζί, κατά τη γνώμη μου, δεν γίνεται. Τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης είναι πολύ ισχυρά, όπως προκύπτει και μόνο από το σπουδαίο πόρισμα των δύο εφετών ανακριτριών. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, αν δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ένα πολιτικό κόμμα, η Χρυσή Αυγή δύσκολα εντάσσεται στις υπάρχουσες τυπολογίες για τα κόμματα, εκτός μόνο από την οριακή περίπτωση των κομμάτων πολιτοφυλακή, εκείνων που ο Ντιβερζέ είχε αποκαλέσει μιλίτσια. Τα κόμματα με τα χαρακτηριστικά μιας μιλίτσιας λειτουργούν σαν ένας ιδιωτικός στρατός, διαθέτουν δομή ταγμάτων εφόδου και χαρακτηρίζονται από αυστηρή πειθαρχία και άκαμπτη ιεραρχία όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία τους. Η μιλίτσια έχει τις ρίζες της σε ολοκληρωτικά οργανωτικά πρότυπα και όπως λέει και ο Ντιβερζέ ήταν ο τρόπος οργάνωσης των φασιστικών κομμάτων. Μεταπολεμικά υιοθετήθηκε από περιθωριακά μορφώματα του δεξιού εξτρεμισμού και όσο εγώ έχω υπόψη μου ήταν η φλαμανδική μαχητική τάξη που επί 20 χρόνια διέφευγε από τον έλεγχο των δικαστικών αρχών παρότι είχε επιχειρήσει οργανωμένες επιθέσεις εναντίον μεταναστών και αριστερών ακτιβιστών που είχαν καταλήξει σε εγκλήματα και νεκρούς το διάστημα 1950-1970 στο Βέλγιο. Η μιλίτσια έγινε τελικώς η νέα οργανωτική φόρμα του, σε εισαγωγικά η φράση που θα πω, εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος Λαϊκός Σύνδεσμος, ονομασία με την οποία αυτοπροσδιοριζόταν η Χρυσή Αυγή, τουλάχιστον σε όλη τη δεκαετία του 1980, ενώ και στη δεκαετία του 1990 απέφευγε να αυτοπροσδιορίζεται ως πολιτικό κόμμα, προκρίνοντας τον τίτλο «Πολιτική κίνησης» στις αναγκαίες επαφές της με τις αρχές για τη συμμετοχή της στις εκλογές. Η διαφοροποίηση του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος Λαϊκός Σύνδεσμος, όπως αυτοπροσδιορίζονταν στη δεκαετία του 80, από το «Είμαστε Έλληνες εθνικιστές» που επαναλαμβάνουν τα τελευταία χρόνια ο αρχηγός και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής, επί της ουσίας είναι μόνο λεκτική. Πρώτον, διότι δεν χαλαρώνει το Führerprinzip. Και δεύτερον, διότι επίσης μένει άθικτος ο φυλετικός πυρήνας της οργάνωσης, καθώς ο τύπος εθνικισμού που υπερασπίζεται η Χρυσή Αυγή είναι καθαρά ο φυλετικός εθνικισμός, όχι ο εθνικισμός, όχι ο λαϊκός εθνικισμός που έχουν εφεύρει, ας πούμε, μια τέτοια διατύπωση. Πρόκειται για έναν φυλετικό εθνικισμό, που εδώ αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρένθεση, καθώς έχουμε δουλέψει το θέμα με τη συνάδελφό μου Δέσποινα Παπαδημητρίου, όχι σε όλα τα κόμματα της ελληνικής ακροδεξιάς από τη δεκαετία του 1900, λίγο πριν τη Χούντα, ας πούμε, μέχρι σήμερα, όχι σε όλα τα κόμματα υπάρχει φυλετικός εθνικισμός, τα κόμματα του ακροδεξιού χώρου. Εδώ έχουμε λοιπόν φυλετικό εθνικισμό και δεν έχει κανείς, για να μην σας φάω το χρόνο, παρά να διαβάσει τις πολιτικές θέσεις και τα κείμενα που είναι αναρτημένα στο site της Χρυσής Αυγής μετά το 2010 για να βεβαιωθεί και ο πλέον δύσπιστος για τα φυλετικά στοιχεία στην εθνικιστική ιδεολογία της Χρυσής Αυγής.